Η περιπετειώδη επίσκεψη του Ερντογάν στη Γερμανία και η απόπειρα να εισπράξει το ναι του καγκελάριου Σόλτ για την προμήθεια των Eurofighter Typhoon κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία, αφού ανέσυρε πλήθο διαφορετικών προσεγγίσεων των ηγετών των δύο χωρών σε μία σειρά διεθνών ζητημάτων, με προεξέχον αυτό του Ισραήλ. Από τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Τούρκο πρόεδρο είναι παγιδευμένο λόγω τη αλλοπρόσαλη επιθετική πολιτική του. Πρόσφατα επισημάναμε ότι ο Ερντογάν έβαλε το μεγαλύτερο αυτογκόλ στην εξωτερική πολιτική της χώρας του, όταν χαρακτήρισε το Ισραήλ χώρα τρομοκράτη, την Χαμάς απελευθερωτική οργάνωση, καλλιεργώντας παράλληλα ανοιχτά τον αντιαμερικανισμό στην Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό αποστέρισε ο Τούρκος Πρόεδρος και τους τελευταίους υποστηρικτές του, λίγοι ήταν σε Ηνωμένες Πολιτείες Ευρωπαϊκή ένας εκ των οποίων ήταν και ο γερουσιαστής Γκράχαμ, ο οποίος αναμένουμε να μην είναι πλέον υπέρ της απόκτησης των F-16. Τέλο, η αρνητική στάση του Γερμανού Καγκελάριου Σόλτ στο θέμα των Eurofighter κρίνεται ω απολύτω δικαιολογημένη, όχι μόνο λόγω του Ισραήλ, αλλά και με βάση τα όσα χίλια μύρια έχει πει ο πολίτης Ερντογάν κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ειδικοί λένε ότι εάν η Γερμανία μπλοκάρει τη συμφωνία, η Τουρκία θα αναγκαστεί να αναζητήσει άλλε επιλογέ πιο μακριά, αναφέροντα του S400 ω παράδειγμα. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας από την Τουρκία αποτελεί απόδειξη ότι είναι έτοιμη να διερευνήσει μη δυτικές επιλογές. Τέλος αναφορικά με τους τουρκικούς λεονταρισμούς για να τάχα μαχητικών αεροσκαφών από Ρωσία ή Κίνα, αυτοί στερούνται βάσεις για του... τους εξής λόγους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα επέβαλαν νέε οικονομικέ κυρώσει στην Τουρκία, βυθίζοντα στα τάρταρα την ασθενή οικονομία της προκαλώντα εσωτερικέ τριβέ και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που θα γύριζαν κατά του Ερντογάν. Η υπάρχουσα τουρκική αεροπορία θα είχε σταδιακά την τύχη τη Ιρανική μετά την πτώση του Σάχη και την ανάδειξη του Χωμεϊνή, αφού ξεμένοντα από ανταλλακτικά θα απαξιωνόταν τελείω. Επισημαίνουμε κάτι εξόχω σοβαρό πω το πολυδιαφημισμένο εγχώριο πρόγραμμα αναβάθμιση γκιουρ των υπαρχών των F-16 Block 30-40-50 τη τουρκική αεροπορία σε Block 70 δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Διαφορετικά, γιατί ο Ερντογάν εκλείπαρει τη Γερμανία για Eurofighter και τι ΗΠΑ για F-16 Block 70. Είναι ίσω η πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που η Τουρκία είναι τόσο απομονωμένη, διατηρώντα κάκιστε σχέσει με ΗΠΑ, Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που διατηρεί τι καλύτερε σχέσει των τελευταίων ετών. Άρα και θα το εκμεταλλευτεί ο Μητσοτάκη, δεόντω τι συζητήσει με τον Ερντογάν αρχή γενομένη από την 7η Δεκεμβρίου, ή θα έχουμε πάλι το φοβικό σύνδρομο εξημέρωση του θηρίου με Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.